Καλό μεσημέρι, καλώ ήρθατε στην τηλεόραση Ναυτοπορική. Καλώ σα βρήκα, καλώ σα βρήκα. Ωραία, λοιπόν, είσαστε λοιπόν, εδώ. <laughs> να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ε, από, τον, ε, προ, από, το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Και όχι από τον τίτλο, ο οποίο είναι τέρματα ψέματα από την ανάπτυξη για του ομίλου δεν κερδίζει ο λαό, αλλά από το ε, καπέλο. Πα και συμπάθεια μοίρασε ο Πρωθυπουργό, γράφει ο Ριζοσπάστη, επικαλούμενο βέβαια την ε, χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργό για την οικονομία. Για ποιο είναι το, το δικό σας σχόλιο, πας και συμπάθεια; αυτό ακριβώς είναι. Κι, κοιτάξτε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και βεβαίως προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από την οικονομική πολιτική γιατί η οικονομία μίλησε. Όμως η, πραγματο, η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Ε, αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του λαού υποφέρει. Υποφέρει από την ακρίβεια, τη φτώχεια, την, ε, ε, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Και αυτά που είπε σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν φιλολαϊκή λύση, όπως φιλολαϊκή πολιτική δεν έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, η, ο τίτλος λοιπόν του Ριζοσπάστη είναι ότι τα ΠΑΣ είναι μια κοροϊδία, ε, αυτά που ανέφερε ότι ε, θα αναπληρώσει εισόδημα για τους δημόσιους υπάλληλους από το 2024 και αυτά είναι ε, κοροϊδία στην κυριολεξία γιατί ε, εάν πάρουμε μία-μία από τις εξαγγελίες που έκανε δεν έχουν αντίκρισμα παρά μόνο τη φτώχεια η οποία θα παραταθεί. Οι δημόσιοι υπάλληλοι όλη την περίοδο των μνημονίων έχασαν έξι μισθούς ονομαστικά πριν από τα μνημόνια έπαιρναν υψηλότερο μισθό. Αριθμητικά. Ναι. Ονομαστικά έτσι, αριθμητικά. Ε, και σε αυτό το χρονικό διάστημα, όχι μόνο ονομαστικά έχει μειωθεί αλλά, ο μισθό του, αλλά έχει αυξηθεί η φορολιστία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε 24%. Το ΦΠΑ yeah, και yeah. Η, νέα και ο, η Νέα Δημοκρατία δεν το άλλαξε. Δεν υπήρχε έμφυα, δεν υπήρχε αλληλεγγύη, δεν υπήρχε μια σειρά ε, ιδιωτικοποιήσεις, μια σειρά φάρμακα καταργηθήκαν και εξετάσει αυξήθηκε η συμμετοχή. Πώς να σας το πω. Ακρίβεινε η ζωή. Σήμερα δεν τα βγάζουν πέρα. Άρα δεν, σε καμιά περίπτωση δεν στέκει ότι θα υπάρξει νέο μισθολόγιο το οποίο, από το 2024 κλπ. Ή ε, το άλλο που είπε ότι ε, πρέπει να έχουμε ανάπτυξη για να μειωθούν οι ανισότητες και να έχουμε ευημερία. Δηλαδή τι λέει. Λέει στον ελληνικό λαό βάλτε πλάτη για να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τότε θα δούμε άσπρη μέρα. Μα αν δούμε όλη αυτή την περίοδο, ενώ ε, της, την τελευταία δεκαετία, τι έχουμε, Έχουμε κρίση που εναλλάσσεται με ανάπτυξη. Να σα ρωτήσω. Ε, πότε θε... κέρδισε ο εργαζόμενο, ποτέ δεν κέρδισε. Πάντα χαμένο ήταν. Γιατί και τώρα που έχει ανάπτυξη, ενώ με του αριθμητικού δείκτε, έχει ε, πληθωρισμό. Έχει ακρίβεια. Ε, το θέμα όμως είναι Άρα πρωθυπουργός... χαμένος χαμένο και τότε, όπω και με τα μνημόνια που του μειωθήκαν κυρία, και αριθμητικά κυρία... και και φορολογικά. Κυρία Μαρουλάκη, μισό λεπτό. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι θεωρεί, η δική του εκτίμηση είναι ότι τα δύσκολα όσον αφορά την ακρίβεια τα έχουμε περάσει. Εσεί το ασπάζεστε ή όχι αυτό. Ε, τελευταία ανάλυση να σα πω κάτι. Δεν έχει καμία σημασία τι λέω εγώ και τι λέτε εσεί. Είναι πώ στενάζει καθημερινά ο εργαζόμενο. Δεν τα βγάζει πέρα. Ναι. Το 20% των μισθωτών παίρνει ε, ίσο ή κάτω από το βασικότατο μεροκάματο, μισθό δεν τα βγάζει πέρα. Ειλικρινά σας το λέω γιατί και αριθμητικά αν θέλει κανείς μέσα από τα επίσημα στοιχεία να τα δει, ο μέσος μισθός του 2012 ήταν πολύ ψηλότερος, κατά 23%. Από το μέσο μισθό σήμερα η που ακρίβει... έχει ακριβήνει η ζωή. Ε, δηλαδή και στο... κόβει, δεν κόβει πια ε, από το ντύσιμο ή τα παπούτσια. Ναι, κόβει, από τα είδη πρώτη ανάγκη. Ναι. Είδη... Και μάλιστα τι λέει, τι άλλο ξεκαθάρισε και εδώ έχει μεγάλη σημασία. Ξεκαθάρισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα μειώσει το ΦΠΑ. Δηλαδή, αυτό που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έχει φέρει επανειλημμένα. Σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, λέει ότι δεν μειώνεται το ΦΠΑ και δεν μειώνεται και ο ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί το, μοντέλο, το οικονομικό μοντέλο που ακολουθεί η χώρα είναι τέτοιο, δεν θα πέρναγε στον πολίτη η μείωση του ΦΠΑ. Ενδεχομένω στην εφοδιαστική αλυσίδα, κάπου να τρογόταν αυτό. Δηλαδή, να σα ρωτήσω κάτι. Όχι σα, <laughs> βάζω το ερώτημα σε αυτού που μα ακούνε και μα βλέπουν. Ε, σε περίπτωση που μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα βασικά μέσα διατροφής. Σε αυτά τα βασικά μέσα ανάγκης που έχει καθημερινά ο άνθρωπος. Εάν μειωθεί ο ειδικό φόρος και ο φόρος κατανάλωσης στην ενέργεια, δεν θα είναι μια ανακούφιση. Αυτόματα αυτή η μείωση δεν θα περάσει και στην κατανάλωση. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, Α, εγώ ναι, μπορώ να συμπεράνω γιατί... από αυτό που λέτε, με συγχωρείτε, ε, ότι ενδεχομένω ε, η ακρίβεια να έχει ονοματεπώνυμο. Θεωρείτε ότι η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο Βλάντιμίρ Πούτιν, έχει η ακρίβεια ονοματεπώνυμο Κυριάκο Μητσοτάκη ή των ολίγων που κερδίζουν από αυτήν την ακρίβεια, Γιατί πάντα στην ακρίβεια κάποιο κερδίζει. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν η ακρίβεια ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενισχύθηκε μετά τον πόλεμο. Ε, τι, γιατί ευθύνεται και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη και αν θέλετε και το ΠΑΣΟΚ και, και το Μέρα 25. Γιατί είχαμε ακρίβεια, ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο, γιατί άλλαξε το μοντέλο της ενέργειας. Δηλαδή το μείγμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αφέρεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, συρρήκνωσε θα έλεγα, τη συμμετοχή του Λιγνίτη, που είναι μια ενεργειακή πηγή πλούσια στη χώρα μας. Μα συγγνώμη, εδώ όμως υπάρχει η λογική ότι πάμε για απο... ανθρακοποίηση, γιατί υπάρχουν Α, άρα... οι συνθήκε εκείνε που ορίζουν για την πράσινη ανάπτυξη, την τη, τη, τη κλιματική αλλαγή. Να, είναι το... πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν. Αν και αυτό που λέτε πάνε στην πράσινη μετάβαση. Δεν που πιστεύετε που... Ξέρω... δηλαδή εσείς στην πράσινη μετάβαση. Θα σας πω την πρότασή μας και θα έχει ενδιαφέρον να τη συζητήσουμε. Εμεί τι λέμε. Ε, παράγεται διοξίδιο του άνθρακα με τη χρήση του λιγνίτη. Βεβαίω παράγεται. Ναι, είναι διαπιστωμένο αυτό. Δεν Εντάξει, είναι. Δεν... Δεν είναι. Όμω όμως, η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν ε, ε, περπατήσει τόσο πολύ που έχουν βρεθεί ισχυρά φίλτρα και δεσμεύουν το διοξίδιο του άνθρακα. Και εμεί λέμε, χρησιμοποιήστε τη νέα τεχνολογία, ούτως ώστε να έχουμε σε αφθ... ε, χρήση του λιγνίτη και το διοξίδιο του άνθρακα χρησιμοποιήστε το για την παραγωγή υδρογόνου. Είναι μία λύση για φτηνότερη ενέργεια. Εμεί λέμε, ναι, είναι. Γιατί δεν το θέλουνε, λέω, όποιος και να γίνει κυβέρνηση, ε, θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική, δηλαδή η παραγωγή ακριβή ενέργειας. Γιατί ενισχύουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα καρτέλ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν χρησιμοποιούν τα υδροηλεκτρικά Μα... Εργοστάσια και τα έργα. ναι, ναι τα υδρολεκτρικά... Χρησιμοποιούνται, αν μου επιτρέπετε, χρησιμοποιούνται. Όχι, είναι είναι μια είχαμε, παραγωγική διαδικασία. Αυτά, αυτά αυτή. που είχαμε, όχι καινούρια, τα οποία θα μπορούσαν. Και υπάρχουν τέτοιε μελέτε. Α πούμε, στη Μεσοχώρα στη Θεσσαλία είναι φτιαγμένο α, το 85 με 90% και δεν λειτουργεί. Και θα μπορούσε να δώσει ανάσα. Και λέμε υδροηλεκτρικά έργα, που είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργεια. Για δύο λόγου. Πρώτον και το χρησιμοποιείς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και δεύτερον, οι ταμιευτήρες με νερό μπορούν να αξιοποιηθούν για την άρδευση ξηρικών εκτάσεων. Άρα ανεβάζεις και την παραγωγικότητα. Ή, εμείς δεν είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά ο τρόπος που τις χρησιμοποιούν με, με, αυτή τη λεμαργία καταστρέφουν ουσιαστικά περιοχές νατούρα, Δάση για να ανοίξουν μεγάλους δρόμους. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Πάντως η γενικότερη... Και επίσης... η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί και στην Ευρώπη και σε σχεδόν όλο τον κόσμο είναι προς τις ανανεώσιμε πηγέ πηγές ενέργειας, κυρία ε, ναι. Δεν είναι στον παλιό τρόπο όπου ναι, ναι, ναι. λειτουργούσε ή γιατί το άνθρακας όμως... είτε ναι. άλλες μορφές ανα... ορυκτών καυσίμων. Ναι, ανα... γιατί το αμερικάνικο αέριο τι είναι, ορυκτό είναι και γίνεται... Ε, μετατρέπεται σε αέριο και μάλιστα είναι τρομερά ρηπογόνο και γι' αυτό δεν λέει κανείς τίποτε. Μάλιστα. Και δεν ρυπώνει μόνο τον αέρα, αλλά και τη θάλασσα. Μάλιστα. Στη μεταφορά. Και ήθελα να πω ότι και η γεωθερμία που έχουμε αρκετή στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιείται και όμως είναι μια πολύ παραγωγική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αλλά και τις ανεμογεννήτριες, όμως με κεντρικό σχεδιασμό, όχι καταστρέφοντας άλλες οικονομικές δραστηριότητες και κυρίως και... <Συκλή> καταστρέφοντας περιβάλλον. Και θέλω να τα τελειώσω στο ναι. ενεργειακό με το εξή. Την πράσινη μετάβαση την ψηφίσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί, γιατί με τη συνεχείς κρίσεις και τη συσσόρευση κεφαλαίου που δεν αξιοποιείται, θέλανε να το διοχετεύσουν σαν καινούριο τομέα. Άρα βρήκαν διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια. Άρα η οικονομία στο καπιταλιστικό σύστημα ε, ουσιαστικά σχεδιάζεται με βάση τι κερδοφορία θα έχουν οι μεγάλοι όμιλοι... Κι όχι τις και όχι τι υφέρεις του λαούς. Και ο πόλεμος επίσπευσε αυτό νάξει, και σήμερα και μέσα από τους ανταγωνισμούς πάλι για την ενέργεια. Αλλά αντιλαμβάνουμε μεταξίνα... ότι είναι ένα μείγμα, ε, το ονοματοφώνημα ε, έχει, ε, έχει ένα μείγμα. Δεν έχει έναν ναι. ο οποίος έχει ξεκινήσει αυτή την ακρίβεια, αλλά ένα μείγμα. Τη ερώτηση που θα ήθελα να Άρα, κάνω... Άρα κερδοφόρες επιχειρήσεις που μου είπατε ναι. είναι των τροφίμων, της ενέργειας, των φαρμάκων, των μεταφορών. Οι εφοπλιστές έχουν θησαυρίσει και δεν πληρώνουν φόρους. Άρα, λοιπόν, ε, η, η, η πολιτική και αυτή της κυβέρνησης, όπως και τις προηγούμενες, ήταν υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό, αν θέλετε, λέμε ότι... Αυτό που συμφέρει σήμερα το λαό είναι να ενισχύσει τη φωνή του, να ενισχύσει το κουκουέ, να είναι όσο το πιο ισχυρό, γιατί έτσι από καλύτερε θέσεις ο ίδιος ο λαός θα δώσει τις μάχες του για να απαλλαγεί από ε, πολιτικές που είναι σε βάρος του, από τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση, από τη σαπίλα αυτή. Πριν σας ρωτήσω για τις προσδοκίες του ΚΚΕ, είμαστε σε εκλογική χρονιά και δεν μπορώ, ένας δημοσιογράφος όταν έχει ένα στέλεχος του ΚΚΕ δεν μπορεί να μην το ρωτήσει γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα κινήματα, γιατί βλέπουμε επί στη Γαλλία Προσπαθεί ο Μακρόν να περάσει νέο συνταξιοδοτικό και βγαίνει ένα εκατομμύριο κόσμος και αντιδρά. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πριν από λίγο εσείς είπατε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, και δεν το λέτε μόνο εσείς, το λένε σχεδόν όλοι πλέον και ειδικά οι πολίτες δεν τα βγάζουν πέρα και όμως τα κινήματα αντίδραση είναι εν Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πώς το εκτιμάτε Ωραία. Αυτό. Για, για να δούμε ε, τα, τα, κινήματα... Και μην μου πείτε για το πάμε, γιατί, το, ε, γιατί αυτό που λένε και στο χωριό μου, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ναι. Τα κινήματα πρέπει να είναι συλλογικά έτσι λοιπόν, ώστε να μπορέσει ο κόσμο να αντιδράσει. Τώρα μου δίνετε την πάσα ότι... Να, γιατί πρέπει να ενισχύεται το κουκουέ για να ενισχύονται οι αγώνε για να βάζουμε... Ναι, δεν βλέπουμε αγώνες όμως, κυρία Μανολάκου. Θα σα πω. Λοιπόν, <χω> το είναι πάρα πολύ θετικό ότι ε, αυτή την περίοδο, τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν ξεκινήσει μεγάλες αγώνες και στα άλλα κράτη. Αυτό είναι θετικό. Ενώ και στη Γαλλία και στη Βρετανία και στη Γερμανία και στην Ισπανία, ένα μισό εκατομμύριο κόσμο είχε βγει στου δρόμου. Και στην Ελλάδα, η 9 Νοέμβρη η απεργία ήταν η μεγαλύτερη τη δεκαετία. Έχουμε όμω 24 όμως, Γενάρη τώρα. Συμφωνούμε. Όμω, όμω, όμως είναι ανάγκη να δυναμώσει το συνδικαλιστικό μαζικό κίνημα, το ταξικό κίνημα, έτσι όπως το λέμε εμείς, δηλαδή αυτό που υπερασπίζεται στην κυριολεξία τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή την προσπάθεια. Το τη βοηθάει. Είχαμε μεγάλους αγώνες στην Ελλάδα που κερδίσανε. Ας πούμε στην Κόσκο, επειδή είμαι από τον Πειραιά και. Ναι. <laughs> και εκεί ε, είμαι βουλευτή του της Β' Πειραιά. Κοιτάξτε, η Κόσκο είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μονοπόλιο. Από τα μεγαλύτερα του κόσμου. Οι εργαζόμενοι κάνανε έναν αγώνα ε, που είχε πρώτον μαζικότητα, δηλαδή όλοι μαζί σαν μια γροθιά και μεγάλη αλληλεγγύη και από τα συνδικάτα στην Ελλάδα αλλά και του εξωτερικού. Εδώ κάνανε κινητοποίηση ακόμα και στα γραφεία της Κόσκο, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στη Βραζιλία, μέχρι που φοβήθηκε το ίδιο το μονοπόλιο. Μήπω η απεργία περάσει και στην εξωτερικό. Είστε ικανοποιημένοι υπόλοιπα... δηλαδή εσεί από όχι, το κίνημα στην Ελλάδα. Όχι, ακούστε με. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν δίνει έναν αγώνα.

και με αλληλεγγύη και σύμπνοια, τότε έχει αποτελέσματα. Γιατί οι εργαζόμενοι τη Κόσκο κερδίσαν συλλογική σύμβαση εργασία με πολύ ψηλέ ποσοστά αύξηση. Ενταχθήκαν στα βαριά και ανθεγινά, που σημαίνει λιγότερα χρόνια δουλειά και υψηλότερο μεροκάματο. Κερδίσαν ε, στα, να πάρουν άλλον έναν υπάλληλο στι ομάδε που δουλεύουν δηλαδή για την ασφάλειά του και να περιορίσουν την εντατικοποίηση και ο αγώνας δεν τελειώνει. Άρα αγώνες όπου γίνανε είχαν αποτέλεσμα και δείχνουν το δρόμο. Μάλιστα. Άρα εγγύηση για τέτοιους δυνατούς και αποτελεσματικούς αγώνες είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Και στη Βουλή και εκτό Βουλή. Ωραία. Και κλείνοντα, γιατί μα πιέζει και ο χρόνο, οι προσδοκίε του ΚΚΕ για την εκλογική χρονιά, ποιε είναι, η... για τη νέα χρονιά. Κοιτάξτε, για ο... τις εκλογές που έρχονται. Ναι, γιατί ναι, 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 ναι. Τώρα πότε θα γίνουν. Θέλω, ναι. ναι. Θέλω να θυμίσω Αυτό είναι ότι θέμα και στον Ταβός μιλούσαν για ύφεση και ενίσχυση του πολέμου στην Ουγγαρία. Πράγμα που αυτά από μόνα τους είναι σε βάρος των λαών και του ελληνικού λαού. Συνεπώς οι προσδοκίες μας είναι περισσότερος κόσμος να βγει στους δρόμους οργανωμένα και στις εκλογές να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει περισσότερες δυσκολίες στις αντιλαϊκές πολιτικές οποίας κυβέρνησες και να είναι. Κύριε Μαλόκ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα στη μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή τη Τηλεόρασης τηλεόραση Ναυτοπορική. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.